Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού εκτίμησε τη σημερινή ανάγκη για δυνάμεις πυροβολικού σε περίπου 2.000 πυροβόλα όπλα υπό την προϋπόθεση ότι θα στοχήσουν ή θα καταστραφούν κατά τη διάρκεια της εντατικής χρήσης και θα πετήσουν αναβάθμιση. Σε αυτή την κατάσταση, οι αμυντικέ δυνάμει τη Ουκρανία δεν μπορούν να επιτρέψουν τέτοια πολυτέλεια όπω η πλήρη αντικατάσταση των συστημάτων τη Σοβιετική Εποχή, καθώ χρειάζονται χρήματα και χρόνο για την αγορά νέου πυροβολικού, αναφέρει ξένο μέσο ενημέρωση. Πολύ περισσότερο ο λόγος είναι ότι η Ουκρανία έχει στην πραγματικότητα ό,τι χρειάζεται για να εξυγχρονίσει τα σοβιετικά όπλα ώστε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα συστήματα που παρέχουν οι εταίροι του ΝΑΤΟ. Πράγματι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το πώς η Ουκρανία μπορεί να αναβαθμίσει το σύνολο του πυροβολικού της μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία ή ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτού το πιο πολλά υποσχόμενο είναι να μετασχηματιστούν τα συλλαμβανόμενα mstas SPG σε πλατφόρμες για τη μεταφορά όπλων των 155 χιλιοστών. Οι Ουκρανικές δυνάμεις είναι άτοπο να μιλούν μόνο για εξυγχρονισμό του Ουκρανικού πυροβολικού όταν λάβουν υπόψη ότι το πυροβολικό της Ουκρανίας ξοδεύει μόνο περίπου 3.600 βλήματα όλων των διαμετρημάτων την μέρα, ενώ θα έπρεπε να εκτοξεύσει τουλάχιστον 11.800 βλήματα με τα διαθέσιμα όπλα και αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση του αριθμού των όπλων σε υπηρεσία. Το σημείο που εξέφρασαν ανησυχία οι αναλυτέ ήταν το εξή. Ακόμα και αν ο αριθμό των τεμαχίων πυροβολικού που παρέχονται στην Ουκρανία από δυτικού εταίρου και καταλήφθηκαν ω τρόπεα, φαίνεται μεγάλο στα χαρτιά, είναι ακόμα πολύ λίγο για να αντιταχθεί κανεί αποτελεσματικά στο ρωσικό στρατό. Ειδικά αν κοιτάξουμε πίσω, στα πρότυπα του ΝΑΤΟ από την εποχή του ψυχρού πολέμου αναφέρουν. Αποκαλύπτεται ότι οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία έλαβαν μια παρτίδα οβίδων D-30 υψηλή εκρηκτική ύλη OF462 που κατασκευάζονταν στο Ιράν. Ο χρόνο, καθώ και οι πιθανέ ποσότητε βλημάτων Ιρανική κατασκευή, δεν αποκαλύπτονται. Μια πιθανή εκδοχή είναι ότι αυτά τα Ιρανικά βλήματα D-30 ήταν παρόντα μεταξύ των ελαφρεών όπλων που προορίζονταν για του Χούτι της Ιεμένης που αναχαιτίστηκαν από το ναυτικό των ΗΠΑ στα ύδατα του Περσικού κόλπου. Δεδομένου ότι τέτοια όπλα έγιναν στην πραγματικότητα πλεονάζουσα στρατιωτική περιουσία, μάλλον γρήγορα και τρυφά μετανάστευσαν εκεί όπου χρειάζονταν για τον αγώνα, δηλαδή στα χέρια πυροβολικών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Τώρα έχουμε ένα άλλο παράδειγμα προμήθειας από το Ιράν, έτσι ένα άλλο Ιρανικό πυρομαχικό βρίσκεται στα χέρια των στρατιωτικών της Ουκρανίας και αυτό είναι ο πυράβλος ελικοπτέρων S-80F HC-FRAG -E 80 χιλιοστών, επίσης γνωστός FADAC-2. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.